Τάσιος είναι δίπλα μας, είναι από ΣΕΚ. Θέλω να ρωτήσω γιατί είσαστε εδώ και τι θέλετε, γιατί είμαστε εδώ για να πούμε τι. Είμαστε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είναι 50 εργάσεις σε ένα εργοστάσιο, το αφεντικό, που συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο. Με την κλειστοδοκρατία, για την κλειστοδοκρατία, για αυτούς τους δύο λόγους. Ανοιχτά ρατσιστικά λένε τα παιδιά εργάτες. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι εργάτες και παλεύουν για την εργασία να πάρει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι το αφεντικό εκτός από ότι είναι αφεντικό, που εκμεταλλεύεται και εκλέγει, είναι ότι είναι μεγάλος ρατσιστής. Γιατί συμπεριφέρεται με τον χειρότερο τρόπο, μόνο και μόνο που είναι μια έλλειψη. Δηλαδή είναι αυτή μια άλλη χώρα. Και άρα και για τους δύο λόγους. Είμαστε εδώ πέρα και πιστεύουμε ότι οι εργάτες πρέπει να είναι ενωμένοι, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, δεν φοράει ο ρατσισμός. Κύριε Τάσο, μήπως το ξέρετε μέσα σε εργοστάσιο που έχει μεγάφωνο, όταν βρίζει, βρίζει σε όλους, δηλαδή βρίζει σε ένα και ακούνε όλοι, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμό. Και δεύτερο, υπάρχουν 30 κάμερες και μόλις κάποιος πετάει ένα σακούλα που είναι χαλασμένο από μακριά, δεν μπορεί να βλέπει, αρχίζει να τους βρίζει. Αυτά τα πράγματα είναι νόμιμα. Δηλαδή να έχει 30 κάμερες, να έχει μεγάφωνα. Αυτά είναι παράνομα. Θα ήταν νόμιμο να έχει κάμερα, αν ήταν σε μια τράπεζα, να έχει μεσούσαν λεφτά. Στα θησαυροφυλάκια και το τραπέζι δεν έχουν κάμερα. Δεν είναι. Σε ένα εργοστάσιο που κάνουν πλαστικά να έχει 30 κάμερες, σε ένα εργοστάσιο που πλαστικά να βρίζει τους εργαζόμενους. Είναι παράνομο, δεν είναι νόμιμο. Και άρα γι' αυτό είμαστε σήμερα. Και δεν έπρεπε δηλαδή να έχουν ένα χώρο, λένε, όταν κάνουμε διάλειμμα, κάτω από μηχανές, μέσα κόμμα και σκόνη και τέτοια, εκεί μας δίνει 10 λεπτά για να τρώμε, για να φάμε. Νόμο δεν λέει δηλαδή να έχουν ένα σεβαστικό χώρο που να πάνε, να φάνε, να τρώνε σε διάλειμμα. Αλλά δεν υπάρχει τουαλέτα. Ένα τουαλέτα και τα παιδιά λένε 10 ευρώ κάθε μήνα κόβει για τουαλέτα. Ένα μοναδικό τουαλέτα που δεν υπάρχει λάμπα και κόβουνε 10 ευρώ από κάθε από 60 άτομα. Μπορείτε να ρωτήσω. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ούτε δεν δίνει γάλα όπως σε κάθε πλαστικό εργοστάσιο τέτοιες δουλειές είναι δηλαδή σημαντικό υποχρεωμένο για να δώσει γάλα. Δεν δίνει γάλα και παιδιά μου λένε και καταγγέλνουνε δεν μας δίνει καθαρό νερό. Γάλα τι θα δίνει. Ότε δεν δίνει, δεν μπορούν, δεν έχουν καθαρό νερό. Αυτά τα πράγματα... Άμα το αφήσουμε να περάσει εδώ, θα το κάνουμε λίγο στην απλότητα. Μετά από λίγο θα περάσει πάντως όλο το έργο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να το εμποδίσουμε και το εργατικό κέντρο είναι εδώ. Θα έρθει και οι δικηγόρες του, θα έρθει το εργατικό κέντρο και το Πέτρο. Πέτρα, γεια σου. Αυτά γεύω όσον με μαμλάτε, δέσα και εγώ Τάσος Αναστασιάδης, ορδουσές αθούς εγώ πατέχνη και αγαρ χάμνε εισκο τσόρ δια, άπνε χάκι εβάς γουλάντ να κει, το γω Γιώργιο σε λέκαρ, πέσ μαρ δουσί φακιού με ભી γεχί, αβο τζαμπρ δάχλ χω ζαίγα, ίσλιε χαμάρε σάθιού και ίζτ ορ αβρού και λιε, Yunan bhar mein khet se lekar factory tak kaam karne walon ke liye sab ke liye ye lazim hai aur bahut ahem in sathiyon ne ye stand liya hai jisse tamam sathiyon ke liye izzat aur abru ka rasta inshaallah hamwar hoga aur kar rahe hain behad shukriya